Είναι ένα πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι πολλοί άνθρωποι σε καθημερινή βάση όταν κρίνονται και αντιμετωπίζονται από τους άλλους σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας εξαιτίας του χρώματος που έχει το δέρμα τους. Υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, αλλά το να αλλάξει το σκεπτικό ορισμένων ανθρώπων δεν είναι εύκολο. Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο ρατσισμός υπάρχει, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει πραγματική βούληση να αντιμετωπιστεί οριστικά. Δεν εκλαμβάνεται από όλους σαν σημαντικό πρόβλημα. Ακτιβιστές κατά του ρατσισμού λένε πως δεν επαρκεί μόνο το νομικό πλαίσιο. Οι νόμοι αυτοί πρέπει και να εφαρμόζονται και οι αρχές πρέπει να τιμωρούν όσους τους καταπατούν. Η τοπική κοινωνία στην Αμβέρσα του Βελγίου, που είναι μια πόλη γνωστή για τη βιομηχανία διαμαντιών και τις μεγάλες φυλετικές κοινότητες που φιλοξενεί, ήρθε αντιμέτωπη με ένα περιστατικό που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Ένας νεαρός θειασότης της ακροδεξιάς καταδικάστηκε το 2006 ότι δολοφόνησε με ρατσιστικά κίνητρα μια έγκυο γυναίκα από το Μάλι και το μόλις 2 ετών κοριτσάκι που ήταν μαζί της, ενώ τραυμάτισε σοβαρά και άλλη μια γυναίκα από την Τουρκία. Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για την άνοδο της ακροδεξιάς. Αλλά παρά την κοινωνική καταγραφή εκείνων των ημερών, η πρόοδος που σημειώθηκε ήταν ελάχιστη. Πρόσφατα, μάλιστα, έγιναν και επίσημες καταγγελίες στην αστυνομία για διακριτική μεταχείριση κατά συγκεκριμένων ανθρώπων που οδηγούσαν ακριβά αυτοκίνητα και οι αρχές επανειλημμένα σταματούσαν για έλεγχο. Ο Μοχάμετ, που έχει μαρογενή καταγωγή, είναι ένας από αυτούς που διαμαρτυρήθηκαν. Σαν πολίτης που είμαι και κυρίως επειδή προέρχομαι από μετανάστες γονείς, διεκδικώ να έχω τα δικαιώματα που απολαμβάνουν και οι υπόλοιποι πολίτες. Και προσπαθώ αυτό να το μεταδίδω σε όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται και να τους πείθω για τη σοβαρότητα των επιχειρημάτων μου. Ο ρατσισμός για όσους δεν τον έχουν βιώσει μπορεί να είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε κάποιους ανθρώπους τους αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή. Ο Μοχάμετ μας λέει ότι αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο τύπου Μάρσαλ, δεν είναι αισιόδοξος ότι η κατάσταση θα αλλάξει προς το καλύτερο, τουλάχιστον σύντομα. Μας είπε συγκεκριμένα ότι πλέον έχει γίνει αποδεκτό ότι οι άνθρωποι που ανήκουν σε φυλετικές μειονότητες θα πέφτουν θύματα διακρίσεων όταν πρόκειται να βρουν δουλειά, σπίτι και εργασία. Ακτιβιστές θεωρούν πως από τη μία πρέπει να υπάρξει ενημέρωση της κοινής γνώμης και από την άλλη τα θύματα πρέπει να κινητοποιούνται και να καταγγέλουν τα περιστατικά που συμβαίνουν σε βάρος τους. Μιλήστε δυνατά για το πρόβλημα. Ακόμα και αν δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί άμεση λύση, βοηθά να γίνει ευρύτερα αντιληπτό τι συμβαίνει. Αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε την πραγματική έκταση του φαινομένου και να ρυθμίσουμε τις κινήσεις μας. Είναι ευθύνη των αρχών και των πολιτικών της Ευρώπης να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προκύπτουν και να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο μια δουλειά που πρέπει να φέρει εις πέρας η κοινωνία. Είναι μια δουλειά στην οποία όλοι πρέπει να είμαστε αρρωγοί. Άλλοι ακτιβιστές πάλι θεωρούν ότι μεγάλη πρόκληση είναι πώς κανείς θα αξιοποιήσει την οργή της κοινής γνώμης κατά των ακραίων περιπτώσεων ρατσισμού και θα χρησιμοποιήσει αυτή τη δυναμική για να φέρει την αλλαγή στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που είναι τα θύματα. Πολλοί εδώ στην Αμβέρσα έχουν κάνει γνωστά τα αισθήματά τους για το θέμα. Δεκάδες χιλιάδες πινακίδες σε πολλούς δρόμους της πόλης έχουν ονομαστεί δρόμοι χωρίς ρατσισμό ή δρόμοι χωρίς μίσος. Πολλά σχολεία επίσης έχουν ανακηρυχθεί ζώνες που δεν υπάρχει ρατσισμός. Η πίεση είναι κυρίως προς τις κυβερνήσεις και στο πώς θα ενσωματώσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία στη δική τους, προκειμένου να καταπολεμήσουν έτσι το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρατηρούν ότι όλο και περισσότερα κράτη δείχνουν πάντως να συμμορφώνονται με την νομοθεσία. Σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς που διανύουμε, μία σκέψη είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε την αύξηση φαινομένων λεκτικής ρατσιστικής βίας που διαρκώς κερδίζει έδαφος. Όταν κοιτάζω πίσω στη δεκαετία του 90 και του 80, παρατηρώ ότι το θέμα του ρατσισμού ήταν και τότε επίκαιρο όσο και σήμερα. Τότε στο επίκεντρο ήταν οι μαύροι και οι Άραβες. Τώρα το θέμα έχει περισσότερα θέματα που αφορούν στην κουλτούρα των ανθρώπων, γι' αυτό και παρατηρούμε τους ανθρώπους που λένε: «Δεν έχω τίποτα κατά των Αράβων ή των Μαύρων. Αυτό που με ενοχλεί είναι η κουλτούρα τους». Και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο το επιχείρημά τους γίνεται πιο αποδεκτό. Είναι σαν να επικεντρώνεις μια κριτική στα θέματα της κουλτούρας και να αποφεύγεις την ουσία, που είναι η ίδια και έχει ως αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Τα φαινόμενα του ακραίου ρατσισμού, όπως και οι επιθετικές συμπεριφορές, δεν είναι συχνό φαινόμενο. Υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Υπάρχει πρόβλημα σε επίπεδο κράτους και θα σας πω τι εννοώ με αυτό. Όταν υπάρχει πρόβλημα σε μια κοινωνία, νομίζω πως οι θεσμοί πρέπει να κινητοποιηθούν. Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση των πολιτών μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες πάνω στα θέματα του στιγματισμού ανθρώπων και της ρατσιστικής συμπεριφοράς που βάζει στο περιθώριο συγκεκριμένες ομάδες. Μία έρευνα που έγινε για τους Ευρωπαίους πέρυσι ανέδειξε το γεγονός ότι τα θύματα των διακρίσεων ήταν πολύ περισσότερα από άλλες χρονιές, με τους περισσότερους να επικεντρώνουν το πρόβλημα στα θέματα της εθνικότητας. Ο ρατσισμός αποτελεί ένα μείζον θέμα, αλλά όσοι μάχονται για να καταπολεμήσουν το πρόβλημα πιστεύουν ότι με συνεχή αγώνα και με μικρές κατακτήσεις τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν.